Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Σε όλες και όλους, είναι Τρίτη 17 Αυγούστου, είναι λίγα λεπτά πριν από τις 9. Έχουμε το μυαλό μας στην φωτιά στα Βίλια. Θα συνδεθούμε με την Έτη Φίλια, η οποία βρίσκεται εκεί. Αλλά πριν να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Γιώργο Φίλη, είναι διδάκτορ γεωπολιτικής και καθηγητής Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα συζητήσουμε όλα τα θέματα και πώς μας αφορούν οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Αλλά πριν από αυτό, πάμε να δούμε τι γίνεται αυτή την ώρα στα Βίλια. Η Έτη Φίλια είναι εκεί. Να μας μεταφέρει την εικόνα, Νέτη. Καλημέρα και πάλι. Είδατε μόλις τώρα μία ρήψη από τον Μπεριέφ. Είναι η θέση Ντρέλιζα, αν θυμάμαι καλά, αυτή η περιοχή. Είναι μια δασώδης πυκνή περιοχή με πολλά μονοπάτια. Όπως μας είπαν εδώ οι κάτοικοι, ήταν ένα, είναι, εξακολουθούν να είναι σε κάποια σημεία τουλάχιστον, ένα παρθένο δάσος με πολύ ψηλά πεύκα στις παρυφές των Βιλίων. Η φωτιά κινείται νότια προς τα Μέγαρα. Αυτό φυσικά είναι μια μεγάλη αποστασία, όπως μπορείτε να καταλάβετε, από εδώ που βρισκόμαστε, από τα Βίλια προς τα Μέγαρα. Απλώς η κατεύθυνση είναι προς τα νότια. Το μέτωπο δεξιά μας έχει καλύτερη εικόνα, ωστόσο και υπάρχουν και εκεί αρκετές μικροαιστείες, και είναι το μέτωπο που είναι πιο κοντά στις παρυφές των Βιλίων. Πραγματοποιούνται συνεχείς ρήψεις από τα ενέαρια μέσα. Έχουμε δει και πολλά πυροσβεστικά και πήγες δυνάμεις. Υπάρχει συνεχής κινητικότητα εδώ από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ώστε να θέσουν, να υιοθετήσουν τη φωτιά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ωστόσο, ένα πολύ θετικό στοιχείο σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή τη φωτιά, είναι ότι οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν ασθενείς, χωρίς να έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής κατεύθυνση. Οπότε τα ενέαρια μέσα μπορούν να πετάξουν και να έχουν καλύτερο έλεγχο της κατάστασης. Μάλιστα. Αυτό να σημαίνει ότι έχουμε ξεφύγει τον κίνδυνο. Μάλιστα. Κρατάμε αυτό, τουλάχιστον οι άνεμοι είναι ασθενείς. Ας ελπίσουμε με τις ενέαριες ρήψεις ότι κάπως θα περιοριστεί το μέτωπο. Ναι, τη Φίλια, αν χρειαστεί, θα ξαναέρθουμε σε σένα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στον κύριο Γιώργο Φίλη. Κύριε Φίλη, είδαμε όλοι και ήρθαμε αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με όλες αυτές τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω το αν περιμέναμε να εξελιχθούν έτσι τα πράγματα, αλλά θα ήθελα να εστιάσουμε και το πώς όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να επηρεάσει και εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ναι, πρώτο και κύριο αυτό πρέπει να πούμε είναι ότι από το Φεβρουάριο του 20 στην Ντόχα οι Ηνωμένες Πολιτείες βρισκόντουσαν σε συζητήσεις και είχαν φτάσει σε μια συμφωνία με τους Ταλιβάν. Μιλάμε δηλαδή με την προηγούμενη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και ύστερα έχουμε τον κύριο Μπάιντεν τον Απρίλιο του 2021 να μας λέει ότι θα αποχωρήσουν οι Αμερικανοί μέχρι το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο δεν περιμέναμε. Σταδιακά έχουν μειώσει τις δυνάμεις τους. Και το τελευταίο καιρό νομίζω είχαν 3.500-4.000 άντρες προσωπικό στελέχη Ηνωμένες Πολιτείες στη χώρα. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, είναι συμβολική δύναμη. Άρα δεν ήταν μια δύναμη η οποία ήλεγε το Αφγανιστάν. Το πρόβλημα λοιπόν είναι, και το βασικό πρόβλημα είναι, ο τρόπος αποχώρησης. Δηλαδή εδώ έγινε ένα μεγάλο στρατηγικό λάθος των Ηνωμένων Πολιτείων, των υπηρεσιών ασφαλείας και προφανώς όλων αυτών οποίων εμπλέκονται, διότι από ό,τι διάβαζα κι εγώ, έτσι, από ανοιχτές πηγές, εκτιμούσαν ότι η Καμπούλ θα κινδυνεύσει μετά από 2 μήνες. Αυτό το διάβαζα πριν 3 μέρες. Άρα επί της ουσίας ήρθε νωρίτερα από ό,τι το περίμεναν. Ήρθε νωρίτερα, διότι κατέρευσαν με το που σταμάτησαν οι Αμερικανοί να εμπλέκονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση ασφαλείας και να κάνουν αεροπορική υποστήριξη των δυνάμεων του Αφγανικού στρατού, κατέρευσε όλο το σύστημα. Εδώ λοιπόν δείχνει ότι έχουν εξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια οι Αμερικανοί, για να μην πω τρισεκατομμύρια, σε 20 χρόνια και κάνανε μια τρύπα στο νερό αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Και επίσης αποδεικνύεται σε ευρύτερο ζήτημα ότι αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε εκ δημοκρατισμός ή βοήθεια σε μια χώρα, δεν το αντιλαμβάνεται εκείνη η χώρα όταν μιλάμε για τέτοια διαφορά πολιτισμικού υποβάθρου. Δεν λέω καλύτερο ή χειρότερο, λέω διαφορετικό. Κύριε Φίλη, όμως πάμε και στην επόμενη μέρα. Βλέπουμε ότι οι προσφυγικές ροές θα είναι τεράστιες και εδώ θέλουμε να δούμε και το ρόλο του κυρίου Ερντογάν και της Τουρκίας. Και βεβαίως να μας πείτε πώς επηρεάζει, όπως είπε και ο Νικήτας πριν, την Ελλάδα, πώς έρχεται προς εμάς, δηλαδή η επιπτώση. Σωστά. Αρχικώς το πρώτο το οποίο είναι πολύ ανησυχητικό
είναι αυτή η δήλωση του Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας εχθές, ότι περιμένουμε προσφυγικές ροές, λέει, από το Αφγανιστάν και κάποιοι θα μείνουν σε Greek camps, δηλαδή σε ελληνικά στρατόπεδα. Δεν το κατάλαβα. Οι Βρετανοί αντιλαμβάνονται και έχουν καθορίσει την πολιτική της Ελλάδος αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ή γνωρίζουν κάτι που δεν γνωρίζουμε εμείς. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει όντως να είμαστε προετοιμασμένοι για τέτοιου τύπου καταστάσεις. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι που μας βλέπουν ότι ήδη στην Τουρκία υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Αφγανοί. Άρα, όταν ο κύριος Ερντογάν θα αποφασίσει να το παίξει αυτό το χαρτί, δεν χρειάζεται να περιμένει να έρθουν από το Αφγανιστάν. Έχει ήδη που μπορεί να μας στείλει εδώ 5-10 χιλιάδες στα σύνορα και να έχουμε ξανά ιστορίες. Και έχουμε δει ότι είναι αυτό και ένα χαρτί διαπραγματευτικό με την Ευρώπη. Έτσι. Ξεκάθαρο, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι το πρόβλημά μας πλέον, το πρόβλημα του κ. Ερντογάν, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θέλει όλα αυτά τα ζητήματα με την Ελλάδα. Δηλαδή, με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις βρισκόμαστε σε μια κατάσταση endgame, όπως και στο Κυπριακό, και όλα αυτά τα οποία κάνουν τους τελευταίους χρόνους στη Μεσόγειο. Εσείς εκτιμάτε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα ο Ερντογάν θα ξανανοίξει την κάνουλα, όπως συνηθίζουμε να χρησιμοποιούμε την έκφραση, και θα αρχίσουμε να βλέπουμε και πάλι τις προσφυγικές ροές, τις οποίες δεν βλέπουμε προσέξτε, το χρονικό διάστημα. Προσέξτε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Θα έχει μια πολύ καλή δικαιολογία ο κ. Ερντογάν, διότι στην κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας δεν υπήρχε, υπήρχε μόνο για τους Σύριους, δεν υπήρχε για το Αφγανιστάν, διότι όταν έγινε δεν υπήρχε το ζήτημα εκείνη τη στιγμή του Αφγανιστάν. Άρα λοιπόν ο κ. Ερντογάν θα σου πει ότι εγώ έχω παράνομους εδώ, παράνομους μετανάστες. Ελάτε να ξανασυζητήσουμε. Να το ξανασυζητήσουμε, ή εν πάση περιπτώσει θα έχει δικαιολογία να τους ξαποστείλει. Έτσι. Καταλάβατε τι γίνεται. Άρα η δική σας εκτίμηση, που παρακολουθείτε τόσα χρόνια όλες αυτές τις εξελίξεις, είναι ότι μέσα στο φθινόπωρο θα έχουμε και ένα τέτοιο μέτωπο να αντιμετωπίσουμε ως χώρα. Πιο σύντομα. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Ο κ. Ερντογάν θα χρησιμοποιήσει, γιατί πάρα πολλοί θα είναι πρώην στρατιωτικοί οι Αφγανοί, θα χρησιμοποιήσει νέο αίμα για τους μισθοφόρους παύλα κατσαπλιάδες του, που θα τους μεταφέρει εδώ και εκεί ανά την Ευρασία. Άρα νομίζω ότι θα έχουμε ζήτημα. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι ως Ελλάδα ότι δεν μπορεί η Ελλάς να αποδεχθεί νέο κύμα λαθρομεταναστών. Η ελληνική δημοκρατία πρέπει να υποστηρίξει τους Αφγανούς που συνεργάστηκαν με την ελληνική πρεσβεία και τις ελληνικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν και τις οικογένειάς τους. Ακόμα δεν έχουν φτάσει στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι. Ακριβώς. Έχουμε υποχρέωση να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά έως εκεί. Γιατί προσέξτε, για να καταλάβετε, όταν μιλάνε για Ευρώπη και Αφγανούς, εννοούν Ελλάδα στην Ευρώπη. Ακριβώς. Δεν εννοούν ότι θα πάνε, θα τους αφήσουν να πάνε στη Γερμανία. Φίλοι, τώρα, σε αυτή την επόμενη μέρα και στο πώς διαμορφώνεται, βλέπουμε συνεδριάζει για παράδειγμα σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, παίρνει πρωτοβουλίες σε ρητορικό επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η απάντηση που θα μπορούσε να δώσει στη δεδομένη στιγμή? Νομίζω ότι το πρώτο και το βασικό που πρέπει να κάνουμε είναι να πείσουμε το Ιράν. Το Ιράν να κρατήσει τους Αφγανούς στη χώρα τους. Δηλαδή να μην αφήσει το Ιράν να πάει στην Τουρκία, γιατί να πάνε οι Αφγανοί. Γιατί αν πάνε οι Αφγανοί στην Τουρκία, γεωγραφικώς να ξέρουμε ότι έτσι, αυτή θα είναι η διαδρομή. Δεν πρόκειται να πάνε από το Ιράν στην Σαουδική Αραβία, στην Αίγυπτο, στη Λιβύη, για να πάνε στην Ιταλία μετά, από τη Λαμπεντούζα. Θα έρθουν από το Ιράν στην Τουρκία και από την Τουρκία θα πάνε είτε στη Βουλγαρία είτε στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα λοιπόν πρέπει να πείσουμε το Ιράν με κάποιο τρόπο, οικονομικό, παύλα διπλωματικό και πολιτικό, να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Και φυσικά, διότι όταν θα ξεκινήσει η ιστορία και θα πάει στην Τουρκία, γνωρίζουμε όλοι το τέλος. Δεν χρειάζεσαι διεθνολόγος για να καταλάβεις πλέον πώς λειτουργεί ο κ. Ερντογάν. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε, και επιτρέψτε μου να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι γιατί φύγαν οι Αμερικανοί. Αυτό θα και γιατί φύγαν θα. Οι Αμερικανοί. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι γίνεται. Οι Αμερικανοί έχουν. Έχει σχεδιασμό από το Αφγανιστάν. Και ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα στο νότιο υπογάστριο της Ρωσίας. Διότι όλοι αυτοί οι κατσαπλιάδες και όλο αυτό το εξτρεμιστικό Ισλάμ θα παρισφρήσει στις σοβιετικές δημοκρατίες, τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που είναι σύμμαχοι των Ρώσων. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί τεράστια αστάθεια. Θα δημιουργηθεί, έχουμε συνθήκες δημιουργίας πολεμικής σύγκρουσης δυνητικής στην Κεντρική Ασία, όπου θα εμπλακεί και το Ιράν. Γι' αυτό το λέω, το Ιράν είναι σιητικό, οι Ταλιμπάν είναι Σουνίτες, είναι αντίπαλοι. Άρα μιλάμε, κύριε φίλε, για μια στρατηγική ήττα του Μπάιντεν. Ναι, είναι στρατηγική. Όχι, επιτρέψτε να σου πω, στρατηγική ήττα είναι ότι έφυγε, δεν καταλάβαν πώς θα φύγουν. Ναι, αν μπορούμε να το πούμε. Ναι, είναι στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών
η συγκεκριμένη στην Κεντρική Ασία, εκτίμηση είναι, έτσι, δεν πήρε ο Biden ούτε ο Τραμπ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα στη Ρωσία σε αυτό το μέτωπο, κλείνουν το μάτι προς την Κίνα, γιατί το Αφγανιστάν, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια κεντρική χώρα γεωγραφικό στην περιοχή. Οι Κινέζοι ήδη τους αναγνωρίζουν επί της ουσίας, γιατί πήγανε Ταλιμπάν πριν 10 μέρες στην Κίνα και φωτογραφήθηκαν με τον Υπουργείο Εξωτερικών. Θα τους δώσουν δισεκατομμύρια, δηλαδή θα πάρουν το Αφγανιστάν οι Κινέζοι, γιατί οι Αμερικανοί, προσέξτε, η συγκεκριμένη διοίκηση έχει ως κυρίαρχο αντίπαλο, ανεξαρτήτως ό,τι λένε για τον κορονοϊό οι Αμερικανοί και τους Κινέζους, τους Ρώσους. Άρα λοιπόν δημιουργείται πολύ μεγάλη αστάθεια στην περιοχή. Οι Ιρανοί θα έχουν πρόβλημα με τους Αφγανούς. Γι' αυτό σας το λέω ότι δεν είναι τόσο σίγουροι θα κρατήσουν τους Αφγανούς οι Ιρανοί. Γιατί μιλάμε για διαφορετικό δόγμα που σφάζεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή. Σιίτες με Σουνίτες. Άρα λοιπόν οι Ιρανοί θα γίνει δεν θα είναι τόσο εύκολο να κρατήσουν αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Τι έκτιμα θα γίνει μεταξύ Ιράν και Αφγανών εκεί? Τι έκτιμα ότι θα έχουμε? Με συγχωρείτε, δεν σας άκουσα. Μεταξύ Ιράν και Αφγανιστάν τώρα αυτή την περίοδο τι θα γίνει, τι εκτιμάτε ότι θα δούμε? Εγώ εκτιμώ ότι εάν δεν, κοιτάξτε να δείτε, εάν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε στο Ιράν από το Αφγανιστάν είναι και ακραίοι, θα δημιουργηθούν ζητήματα, σίγουρα οι Ιρανοί δεν πρόκειται να τους δεχτούν. Γενικά θέλω να σας πω ότι αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη στο Αφγανιστάν μπορώ να το συγκρίνω μόνο με την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979. Δηλαδή θα έχουμε μία περίοδο αστάθειας όπου το εξτρεμιστικό σουνιτικό Ισλάμ καταλαμβάνει επί της ουσίας μια ολόκληρη χώρα, δηλαδή δεν είναι μια ιδεατή περίπτωση και ιδεολογία όπου κινείται εδώ και εκεί σε διάφορες χώρες, πλέον θα έχει κέντρο. Οι Ταλιμπάν πρέπει να δούμε το κατά πόσο θα βοηθήσουν οργανώσεις όπως τύπου Αλ-Κάιντα, ISIS κτλ, γιατί αυτός είναι βασικός όρος. Ή αυτούς τους Οιγούρους οι οποίοι θέλουν το Xinjiang από την Κίνα να το πάρουν και να εξορτοποιηθούν, Τούρκους Οιγούρους. Άρα λοιπόν είναι το ζήτημά μας πάλι, μπαίνουμε σε μια κατάσταση η οποία όπως σκεφτόταν ο κόσμος το 1979 τι θα γίνει με το Ιράν και αν θα εξαγάγει η Σιητική Επανάσταση. Θα σας πω το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από ένα χρόνο, το 1979, να έχουμε τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ελπίζω να μην έχουμε ακριβώς οι ίδιες καταστάσεις στην Κεντρική Ασία, γιατί εκεί θα είναι ακόμα πιο δύσκολη η κατάσταση, γιατί πλέον ο κόσμος είναι πολυπολικός, είναι επικίνδυνος και δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα όπως στη δεκαετία του 70 ή με τους Αμερικανούς ή με τους Ρώσους. Λοιπόν είναι πολύ μεγάλο το παιχνίδι. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε και λίγο στο κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει σαρία. Και εμένα αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει αντιδράσει έτσι όπως θα έπρεπε για την κατάσταση που ήδη έχουν ξεκινήσει να βιώνουν οι άνθρωποι εκεί και κυρίως οι γυναίκες. Ακούστε με, θα σας πω. Αυτό θα σας πω και από την εμπειρία μου που με φοιτητές ξένους και από, από χώρες μουσουλμανικές. Γι' αυτό σας ρωτώ. Αυτό που εμείς αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές ως ανθρώπινο δικαίωμα δεν είναι απολύτως σίγουρο ότι θα το αντιλαμβάνονται σε αυτές τις χώρες. Δηλαδή, ακόμα και οι γυναίκες. Δεν θέλω να το πάω παραπέρα, αλλά έχω βρεθεί σε συζητήσεις σε αμφιθέατρα όπου οι γυναίκες από χώρες μουσουλμανικές μου λένε ναι, γιατί να μην παντρεύονται οι άντρες πολλές γυναίκες. Δεν μιλάω για αυτό. Λένε, μιλάω όμως όταν παίρνουν ένα 12χρονο κορίτσι και το παντρεύουν ένα παιδί. Έτσι, η σαρία ή τους κόβουν το χέρι, ή τους σκοτώνουν, ή δεν τις αφήνουν να κυκλοφορήσουν. Λοιπόν, να μορφωθούν. Για να καταλάβουν οι φίλοι και οι φίλες, οι τηλεθεατές. Οι Ταλιμπάν πρεσβεύουν το πιο ακραίο. Την πιο ακραία, μπας περιπτώσει, έκφανση του Ισλάμ. Τη σχολή σκέψης των Ουαχαβιτών, των Ουαχάμπι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να επιβάλλουν τη σαρία και την κοιτάνε και την αναλύουν με τέτοιο τρόπο όπως την αναλύαν το Μεσαίωνα. Η σαρία λοιπόν σημαίνει κλέβει, σου κόβω το χέρι, έτσι. Ναι, είναι ο Ισλαμικός νόμος. Ο Ισλαμικός σκληρός νόμος. Λοιπόν, είναι μάλλον ο νόμος του Θεού, ο οποίος γίνεται και δίκαιο στην ανθρώπινη κοινωνία, να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Λοιπόν, η γουαχαβητική αυτή έκφανση του Ισλάμ είναι η πλέον ακραία και θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι από τη στιγμή που θα ανακηρυχθεί Ισλαμικό Χαλιφάτο στο Αφγανιστάν με τη συγκεκριμένη δικαιικό σύστημα υπαρκτό και το οποίο θα επιβάλλεται, δυστυχώς
Εάν κάποιοι θα πρέπει να πάνε στο Αφγανιστάν ή να συνεννοηθούν με αυτή την κυβέρνηση σε αυτό το, την πραγματικότητα, θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μάλιστα. Ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτό. Φυσικά, η διεθνής κοινότητα πρέπει να κοιτάει αυτό που είπατε με τα παιδιά. Να υπάρχει ένα μέτρο στο συγκεκριμένο θέμα. Ναι. Οι Ταλιμπάν, οφείλω να σας πω ότι φαίνονται πιο διαλλακτικοί στις δηλώσεις του. Πόσο εμπιστοσύνη μπορούμε να έχουμε, κύριε Φίλη, τώρα? Καμία. Ναι. Καμία εμπιστοσύνη. Επίσης, κύριε Φίλη, αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για ανασύσταση της διεθνούς τρομοκρατίας. Μπορούμε να το αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Σας είπα ότι όταν το εξτρεμιστικό Ισλάμ και όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα δουν ότι υπάρχει χαλιφάτο, δηλαδή το ISIS. Το ISIS είχε ανακηρύξει χαλιφάτο μεταξύ της Συρίας, στη Συρία και στο Ιράκ, το οποίο καταστράφηκε. Τώρα λοιπόν θα έχουμε το χαλιφάτο, το οποίο θα είναι στο Αφγανιστάν. Γι' αυτό σας λέω ότι οι συνέπειες μπορεί να είναι τρομακτικές σε όλες τις γύρω χώρες, ειδικά στο Τατζικιστάν, στο Ουσμπεκιστάν, όπου υπάρχουν πολλοί Αφγανοί που είναι Τατζίκοι και Ουσμπέκοι. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει κινητοποίηση στρατιωτική στα βόρεια σύνορα, με το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν, στα βόρεια σύνορα του Αφγανιστάν, και εκεί θα εμπλακούν και οι Ρώσοι. Γι' αυτό σας λέω. Αυτό το παιχνίδι είναι τεράστιο που παίζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Δεν φύγανε κατά λάθος οι Δυτικοί. Σίγουρα. Θα δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα στους Ρώσους. Τεράστιο ζήτημα στους Ρώσους. Έχουν πολλούς Ισλαμιστές η Ρωσία και εκεί παίζεται και η ύπαρξη του κοσμικού Ισλάμ των συμμάχων των Ρώσων στην περιοχή. Μας τα εξηγήσατε με τον καλύτερο τρόπο, κύριε Φίλη. Ευχαριστούμε. Πραγματικά ευχαριστούμε θερμά. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό, γιατί το κάνουν οι Δυτικοί, οι Ρώσοι να κοιτάξουν προς την Κεντρική Ασία και όχι στην Ανατολική Ευρώπη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να έχουμε ελευθερία κινήσεων, Ουκρανία κτλ. Γι' αυτό σας λέω είναι τεράστιο το θέμα. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε ξεκάθαρο ζήτημα πίεσης από τους Αφγανούς και από την Τουρκία μάλλον. Και θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι η Ελλάς δεν μπορεί να αποδεχθεί την αποσάφρωση και των νησιών της και την αλλαγή της πληθυσμιακής της σύστασης και να λειτουργήσουμε ως αποθήκη ψυχών για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Πρέπει να υπάρξει οργανωμένο σχέδιο και για τους πρόσφυγες αντίδρασης από το Αφγανιστάν. Σας ευχαριστούμε, κύριε Φίλη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπε ο κύριος Φίλης. Θα αλλάξουμε όμως θέμα. Θα πάμε πίσω στα θέματα του κορονοϊού.